το μωρό. Ουφου, είσαι πολλά made in Cyprus. Τι θέλεις ρε φιανή, να είμαι made in China. Κόκο, κότα. Έτσι θέλεις τα σε ευρώ. Ήμουν παιδί να είναι μελόν, παιδιά που δεν εφάκα. Ένα θέμα το που χρωστεί για πώς είναι να πληρώσει. Σε μια τάκα. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δε σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάμι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Πόσα να προλάβω, μια είναι. Μια άλλα είσαι έξτρα λάτς. Εσπούδασα φιλόλογος που γνώρισα τον κόκον. Τάκα μου εσύ. Και έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπον. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δε σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλά, μια σηκώνει το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω τον μπάμπο μου, μα τα μπάμπο μου. Σε πάρε του το φόρκετο και γίνεται και το λάθος. Χαλαρά τα γες μου, χαλαρά. Σε τι ράκι άρεσκες η μάσκα μου. Ναι, αλλά χωρίς τη μάσκα άρεσε πιο ωραία. Την άλλη Κυριακή, ο παπάς μου υποσχέθηκε μου ότι να μας πάρει στη Λεμεσό να δούμε το καρναβάλιο. Ο κύριος Τάκος, όλα λόγια υποσχέσεις είναι. Ο παπάς μου κρατεί τις υποσχέσεις του. Εσύ τι αντίσεις στο καρναβάλια. Θέλεις ερώτημα, πόσες φορές τις. Με θα κρυάζει. Καλιά, πόσες φορές να νομπούμε. Οι σκληροί άντρες δεν κρυώνουν. Του άντρα του πολλά βαρύ. Καλημέρα μητέρα. Ως τώρα ήταν καλύτερα σαν να ζακτυψήν και χαλά. Ωι, 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 άφησε τις εξυπνάδες, Πάμπο. Οκ, no problem. Μα χωρίς, με μου ζουν σπασμένα αγγλικά άμα τρώ καπίρα. Στέκεται μου. Alright. Αλλά να σε ενημερώσω ότι μαθαίνω αγγλικά για να δω που εξετάσεις στο δημόσιο. Μα για να μπεις στο δημόσιο, πρέπει να έχεις απολυτήριο λυκείου. Έχω, τέλειωσα τεχνική σχολή. Εντάξει, δεν και το φωνάζεις. Όταν σε ρωτά κάποιος, να λες ότι τέλειωσες κλασσικό κλάδο. Οκ. Πού είναι ο φάδερ μου. Ο πεθερός σου, όπως όλος ο καλός κόσμος, κάνει μπάνιο το πρωί. Εκατάλαβες, Πάμπο? Α, γιολούνουμε νύχτα για τόπο. Το πρωί κρέμω τρεμουσιό. Τρεμουσιό? Ναι, το πρωί ριό. Από θέλει να πάει στο Μήλο πέντε μέρες κοσχινίζει, Πάμπο. Ω, εμένα αρέσει και ο παπάνω στο Μήλο. Μπουζουνεύκο που πάεις. Μπουζουνεύκο και πού πάεις. Γιατί ενέψες να πάω κάπου και πει αλλού. Και εμένα μου αρέσει πολύ η γυμναστική. Υπάρχει ένας τρόπος να κάνουμε μαζί. Να κάνουμε push-ups. Να κάνουμε push-ups. Να δεις την παναπή γυμναστική. Λυπάμαι, αλλά η απόλυτη στάρ δεν μπορεί να σας μιλήσει αυτή τη στιγμή. Κλείσε μου το φρενοκομείο, που τον καιρό που χαρτώθηκε να παίρνει έναν τέλεια στάρ. Συγγνώμη, όποιος θαυμαστής και να είστε, αλλά σας είπα ότι είμαι απασχολημένη. Πιένει, μεν το κλείσεις και είμαι ο παππούς σου. Sorry παππού, νόμιζα ότι ήσουν ο κύριος ο φλάκας ο Σταμάτης. Δεν είμαι Σταμάτης, το όνομα μου είναι Νικόλας. Ναι, το ξέρω. Τι με θέλεις, λατρεμένε μου παππού? Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Θέλω στην εκπομπή σου να αφιερώσεις ένα τραγούδι στην τότα μου, γιατί σήμερα έχουμε την επέτειο των γάμων μας. Να ζήσετε, παππού μου! Έχεις καμιά προτίμηση στο τραγούδι? Ναι! Το έκαψες με και καούρτισες με! Έκαψες με και καούρτισες με, παππού! Εξ όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει τέτοιο τραγούδι. Τότε θα της αφιερώσω το τραγούδι στον άλλον κόσμο που θα πας. Σταύρου, πού είσαι? Είμαι ποδά! Θωρώ, πιάσε γλυορκές. Μπράβο, λαβ. Είπα να ξηγορτίζω να τσαπίσω λίγο. Μα πέ μου, αρκίσες πολλά λαρτί σήμερα. Που έμπουσουν. Ήβρα μια φιλενάδα και πια να τη δω. Η φιλενάδα σε μάρανε. Ας σου φέρω τη τσάπα μπας τη κελένα να σου την ανοίξω. Ας τι εύκοσε, ρε. Δεν σ' αλλάσω με καμιά.
Εγκαλά που λαλούν ότι και ο Άγιος φοβέρα θέλει. Λάλε γλίωρα που ήσουν. Εδώ ρε, τελειώσαμε τα σκουπίδια και πιάμε τον αρφό μου τον λαμπρί στη μάντρα και τα έσαμε τα χτίνα. Έστειλε μου καλά κανίσινο ο κουνιάδος μου. Εδώ και μου γάλα να κάνει σαν αρή. Σιγά με σου γάμω και χαλούμια. Το βράστο και το πέρκι μου να νιωθείς. Σταύρου, αστιεύκεσαι. Είμαι τίποτε μωρό, κόρη μου, και να νιωθώ. Όχι, αλλά ο νους σου είναι όπως του μωρού. Αλλαϊλί, αλλαϊλί, έτσι καμνεί το πουλί. Ωραία, συζήτησα να δεις το χαρναβαλί. Αυτό το μαμπό, το βραζιλιέρο, μου δίνει κέφι, μου δίνει στυλ. Θα γίνω βραζιλιάνο. Και βραζιλιάνο με κάνει βέρο αυτό το μάμπο απ' τη Βραζίλ. Κύριε Τάκο, κόψε ένα τραγουδιά και ελπίζω την άλλη Κυριακή να θυμηθεί να μας πάρει συλλέμεσο. Δεν θέλω να με αφισβητήσει, Σωτηράκη. Ο λόγος με συμβόλαιο. Είναι Σωτηράκη, ο παπάς μου είναι τζέτλεμα. Του του του, κοράκλα μου εσύ. Και πόσο σ' αγαπώ κανείς να ξέρει. Κύριε Τάκο, κόψε ένα μου σκουρουδιά. Θέλεις να κόψω κουβέντα, έτσι, λοιπόν. Είπα σου, σου είπα! Θα πάμε στο καρναβάλι διότι θα τραγουδήσω με τους γιοργαλέτους. Εδώ λέμε ζως, εδώ λέμε ζως, στο τρελό σας πως καλούμε καρναβάλι. Φεύγετε! Και τώρα μου τα μαγελάνε στο καλό μου λαγί. Ευτυχώς πως και τα μαγλούτια στη ζωή μας. Αυτό το μαμό, το βραζιλέρο, που δίνει κέφι, τι είναι πάμπο, τι ψαχνείς? Μητέρα, από το γάλα το κατσικίσιο, δεν έχετε? Α, όχι, έκαμε την απεργία σήμερα η κατσίκα μας, δεν στάθηκε να την καλέψουμε. Α, είστε μου μια πολύ μεγάλη ιδέα τώρα. Λοιπόν, πρόσεξε πώς θα δυναμωρήσεις, σεβάστο το γεγονός ότι βρίσκομαι στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης μου. Ναι, μας αρέσει, λοιπόν, άκου. Θα πάω να πω το σκήμα του λαμπρί να μας δω και μια κατσίκα δώρο. Μα το πας χαργία για να την ψήσουμε. Μα και να την ψήσουμε, μητέρα, θα την φέρω, θα την πάρω να μέξω μου μια αυλή και κάθε πρωί θα την καλεύω. Λοιπόν, πάμε. Μη διανοηθείς να κάνεις έτσι πράγμα, διότι κατήσεις σου και μαύρη τύχη σου. Αν ωραίο μητέρα το γάλα νητσούρας, της κατσίκας θέλω να πω. Είπα και ελάλησα. Αρκετά ζώα εσύ να χτύκαμε εδώ μέσα. Άντε πάλι μαχτίνα. Αου! Συνάδειες σκότωσες με. Μα είσαι ακόμα στο κρεβάτι. Είσαι τόσο μικροκαμωμένος που δεν σε πήρα χαμπάρι. Όχι και μικροκαμωμένη του την κορμάρα. Εντάξει, σγουρό μου αγόρι. Σύνελθε μάνα μου και αντιμετώπισε την πραγματικότητα. Εσύ ρε εσύ στο πλήμα. Οι γυναίκες προτιμούν τους αδύνατους άντρες. Έχουν περισσότερη απόδοση στο σεξ. Έτσι που το ξέρεις εσύ. Είσες πολλές εμπειρίες. Εγώ είμαι μονογαμικός και πιστός στη μακαρίτησαν τη γυναίκα μου. Μακαρίτης, λοιπόν να σου αστράψω μια, να σου λουβήσω τη μασέλα σου. Γιατί θυμώνεις καλή μου κυρία? Βρε σταματημένε, εγώ είμαι η γυναίκα σου. Α, η γυναίκα μου, έτσι αγερωμένη μου ποια έμπονη. Ο Θεός μακαρίζεται. Η βασιλομήτωρ της Αγγλίας. Κάνει αγάπη μου. Παπά, θέλω να είμαι σε φόρμα για να εντυπωσιάσω τους καλεσμένους μου. Τους καλεσμένους σου? Και μεγάλες προσωπικότητες είσαι καλεσμένους. Η Λιανίβιτς Πετρουλάκη. Ω, που τους ευθυμήθηκες τούτους. Μία στάρ φέρνει μόνο φίρμες. Κύριε αγάπη. Τέλος πάντων, να σου πω επειδή σε αγαπώ. Λοιπόν, σήμερα θα φέρω τον David Beckham και την γυναίκα του Βικτόρια. Μεγάλο γεγονός. Για να δεις ότι η κόρη σου δεν είναι καμία τυχαία. Σήμερα όλη η Κύπρος θα βλέπει πενιντάκου. Ωραία, παιδί μου. Ξέρεις ότι ο παπάς σου που ήταν μητσής ήταν μεγάλος ποδοσφαιριστής? Όντε ξέρω τον παπά. Ήμουν ο καλύτερος παίκτης του Ορκού. Δεν έπιανα μπάζα μπροστά μου με Στυλιανού, με Καϊάβας, με Χαραλάμπους, με τίποτε. Δηλαδή, έναν αστέρι δεν γεννήθηκε? Έθελε με ο διγενής μόρφου μάνα μου να παίξω πρώτη κατηγορία. Γιατί με πιες ρε παπά? Δεν είχε λεφτά το ποδοσφαίρο τότε. Ναι, αλλά τώρα ήταν να είσαι διάσημος. Τώρα, είχε να μου προπονητής της Εθνικής. Το τρέξιμο μ' αρέσει, τη βρίσκω με τα σπορ. Υπάρχει ένας τρόπος να κάνουμε... Εγκαλός ο καφές. Έφερα σου και κάτι της να μπουκώσουμε. Καλά έκανες. Σταύρου, εσύ θα μου σκεφτήκα. Ξέρω εγώ να μου κόψε ο νους σου, παλέ.
Αύριο είναι τα μέρα. Πέφτει. Εφώτισες μας. Αύριο είναι τσιγνοπέφτει. Παναγία μου, εξισκοπίστηκα. Να πάεις γλύωρα στον Κασάπι να αγοράσεις κρέας να κάνουμε σούβλα. Να πάω, αλλά σκέφτηκα να τηλεφωνήσω τους συμπεθέρους να έρθουν στο χωρκό να τσιγνώσουμε μαζί. Σιγά που είναι να καταδεχτούν να έρθουν έσω μας οι τάκοι. Εγώ πάντως πρέπει να τους τηλεφωνήσω. Τηλεφώνα τους. Κι αν έρθουν έσω μας, εμένα να μου τρυπήσεις τη μούτη. Αν έρθουν, να σου περάσω άλυσον να σε σέρνω. Κι αν μεν έρθουν, να σε τραβώ εγώ. Ναι, παρακαλώ. Ναι, συμπέθερε, καλημέρα. Γεια σου, συμπέθερα, να μου γαμνείς. Για την ώρα, όλα καλά. Ξέρεις, έπιασα σας τηλέφωνο για να σας καλέσω αύριο να έρθετε στο χωρκό να τσιγνώσουμε μαζί. Να τσιγνώσουμε? Με κατσαριστείς, πάμε πως δεν ακούω. Ναι, αλλά εγώ συμπέθερε λόγω εγκυμοσύνης, δεν μπορώ τη τσίγνα. Εντάξει, συμπέθερα, είναι επιμένω. Γεια σου. Γεια σας. Κάνω κύρις μου. Ο παπάς σου θέλεις να πεις. Ναι, ο ίδιος. Μα τι βλέπω. Η Πεθερά και ο Γαμπρός προγευματίζουν. Μα λείπουν τα σχόλια, Γιώργο. Πατρά, είδες την πένιμο και πόρκια σου. Μπορείς στην πισίδα μου. Α, ωραία. Εγώ ήθελα να σου πω κάτι. Δεν τα είμαι, δεν βλέπετε νύχτα. Γιώργο, πόρε, τρέπεσαι, αγάπη μου. Ναι, μπορεί, ναι. Έχασα κανέναν καυκά, αγάπη μου. Όχι, η συζήτηση μας κύλησε νομαλά και μάλιστα σε ψηλά επίπεδα. Και το επίμαχο θέμα της συζήτησης ποιον ήταν, αν επιτρέπετε. Α, καταρχήν ήταν η τσούρα του θείου του Μπάμπου και κατά δεύτερον η τηλεφώνησε ο συμπέθερος και είπε μας να πάμε να τσιγνώσουμε. Να παράδει μετρέ, να μου καμίσαμε. Μαζεύκω φιόρα ρε. Μα ήταν πολλά ρε φιόρα, φιόρα γίνα. Ναι ρε, ευελίνα. Ρε ποτσίν της πολλιάς. Εφιόρα γίνα ρε ξαχόρτα που τρώνει γάρι και οι τσούρες. Δεν ξέρει ρε μπλακι. Αλλά όπως θυμάται που του γάμα εφάρσα με τα χόρτα που πήραν της Ευελίνας και νόμιζε ότι αρέσανε και είναι σπάρει πάλι. Ναι ρε, Ευελίνα έχει αίσθημα. Ρε μα να ντρεπέσαι να μου δεν τα λόγια που λαλείς. Ρε, ποιος δεν μπούσου μαθαίνε τις λέξεις. Ει, αίσθημα ρε. Αίσθημα. Έτσι να μας πει να καταλάβουμε. Όχι, έχει αίσθημα, έχει αίσθημα. Ερωτιάρι μου εσύ, ερωτιάρι μου. Ευελίνα αγαπώ ρε. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάρτη, σ' αγαπώ. Μωρό μου, τι έχεις, είπες σου κάτι η μαμά μου και πείραξε σε. Ωραία, παιδιά μου, θέλω σε για κάτι που σκέφτηκα. Είμαι όλη αυτιά. Τώρα, οι γονείς σου και οι δικοί μου, εξωτιαστήκα για ο Πάρτιν του Αράβωνο. Έτσι σκέφτηκα να τους κάνω ένα δωρού για να τους ευχαριστήσουν. Αχ, μωρό μου, γι' αυτό σε αγαπώ, επειδή είσαι άντρας. Ναι, μόνο που δεν ήξερουν πώς πιάμε, ρε. Άφησε το πάνω μου, θα σε πάρω εγώ κάπου που έχει απ' όλα. Είδε τρομορό μου, γι' αυτό να ελαβιώ, δεν φύγαμε. Όχι, μια στάρα δεν κυκλοφορεί ποτέ με φόρμες. Περίμενε με να αλλάξω. Καλά, πάξε η ζωή μου τώρα, να αρχίσεις, α. Έπιασες τηλέφωνο του Στάκους. Ναι. Να μου σου κάνει συμπεθερή, να έρθουν να τσιγνώσουμε μαζί. Μπορεί να μυρωθείς εσύ, συμπεθερά, να ολιάζετε να λύνει. Άλλη φορά να ακούεις να μου σου λαλεί σταυρού. Το της τάκερας το ένα μυρίζει της και το άλλο βρωμί της. Με λαλείς πελάτες, σταυρού. Η γυναίκα είναι καστρωμένη. Δικαιολογίες. Το ένα κατάδεχτη και κάμνη μας και την καμπόση. Ου, κρύψε ρε σταυρού, γελά να δεις τα κουνελίκια μου, γεννείς είναι ασπρούμ. Πιάμε ο καηλές των κουνελιών τώρα. Μα είναι πολλά όμορφα. Ήνταν που σε θωρώ. Κάτσε για μέσα τραγούδα τους και το ταχτηριτή, ταχτηριτή. Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας. Εν εσύ που είναι να φάεις το ξύλο. Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας. Μάρο, σε παρακαλώ αγάπη μου, είναι σωστό. Καλέσαμε μας τόσες φορές τα πλάσματα να φάμε και να μας την καταδέχτη, ρε Μάρο. Όχι, Γιώργο μου, είπα δεν πω στους εργάτες να τσιγνώσω. Θέλεις να πάεις και ας την πιένεις για τον μάμμα και πιένετε. Χωρίς το τέρι μου δεν πάω πουθενά εγώ. Καλημέρα σας! Α, παπά μου, μα κυκλοφορείς μόνος σου. Νικολάκη μου, αφήκεσαι ο Γερβέρος ελεύθερο. Γιώργο, πρόσεξε πώς μιλάς για τη μάμμα μου. Μα, ποια είναι η μάμμα σου. Η γυναίκα σας είναι η μητέρα της γυναίκας μου. Κωστάκη, εσύ χύσες με. Παπά, έγινε κάτι. Όχι, ήρθα να σας πω ότι σήμερα είναι η πέντεος του γάμου μαζί με την Τότα και ετοιμάζω να της κάνω έκπληξη. Για Νικολάκη, θέλεις να πεις, θυμάσαι πότε παντρευτήκες. Καλό. Στι 2 Μαρτίου το 1953, 57, 59. Μεταξύ 50 με 90.
Για τη χρονιά είμαι έτσι τόσο σίγουρο. Πάμε με εκπλήσει. Λοιπόν, όταν θα έρθω από το σχολείο, θα φέρω μια ντούρτα να το γιορτάσουμε. Μπράβο, και σαπάνια, και σαπάνια. Γεια σου, αγαπητέ. Γεια σου, παπά. Γεια σα. Στο καλό, αγαπητέ. Κωστάκι, να το πω τη γυναίκα σου ότι εφιλούσε τη Ραφαέλα Καρά. Ραφαέλα Καρά, πού την αφιλήθηκε. Τούτη η γυναίκα που έφυγε, μοιάζε τη. Γενέκα, γενέκα! Όχι, μάνα μου! Τον Παλέ, θα δούμε ένα άσπρη μέρα εδώ μέσα. Τι θέλεις, ρε Παλέ? Θέλω Ευελίνα. Μα επέλανε ο Καραμανόλης. Κάθε λίγο μπέμπει η τριαντάφυλλα της Ευελίνας. Όχι, Καραμανόλη, εγώ δώσει. Και γιατί θέλεις να δώσεις εσύ τριαντάφυλλα της Ευελίνας? Εγώ αγαπώ Ευελίνα. Αγαπά την ημίση μου. Ρε Δήμητρε, εξαφανίσου γλίωρα. Πήγαινε να βγάλεις σκοπιά. Θέλω Ευελίνα. Όχι, μάνα μου, εκόλλησε η βελόνα του. Δήμητρε, πρόσοχη. Μεταβολή. Εμπρός τροχάδι. Παιδιά, σήμερα στο γερνό καφέ θα έρθει ο Μπέκαμ η γυναίκα του. Σε όμω φεριστεί, ο Χαριστέα είχε φορέ καλύτερο του. Έτσι κανεί, ρε, ο Μπέκαμ είναι ωραίο άντρα. Με μάχε σε μπελάρε, ενώ δεν που φορεί γυναίκα στο ρούχα. Ό,τι και να φορεί, εμένα αρέσκει μου. Και εμένα. Ρε, εγώ καλύτερο σαν ο Μπέκαμ. Έτσι κανεί, ρε, κάτσε μα πάχαμε. Σώμα φτιαγμένο μου πυλό. Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό. Σώμα μου. Άρα μωρέ, πνιάσει τα πάντα για το πουλιού το γάλα. Α, δεν ξέρω μωρό μου αν υπάρχει γάλα πουλιού, πάντως οτιδήποτε άλλον υπάρχει. Ιστομένου να μας κόψουν οι κελέ μας, α. Πάμπη, σου υπενθυμίζω πως δεν βρισκόμαστε στο σφαγείο της Κοφίνου. Πάει στην Κοφίνου και μια χαρά είναι η Κοφίνου. Θέλω να πω, ελπίζω να είναι ακριβά, ρε μάνα μου. Μωρό μου, οι τιμές τους είναι πάρα πολύ λογικές. Άσε που μόλις με αναγνωρίσουν πως είμαι η διάσημη στάρ, θα μας κάνουν έκπτωση. Ναι. Άντε λοιπόν, πάθουμε κάθε δώρο να ατελειώνουν. Πέ μου, τι έχεις υπόψη σου? Να σου πω, τους γονιούς με σκέφτηκα ως πιο αποδίστηρ για τα κουνέλια. Α? Ναι, να πιάσουμε και ένα ροζ καπέλο για τη τσιόλου σου την κοκκινού για να πιένουν γάντι. Τώρα δουλεύκεις με τώρα? Όχι, μωρό μου, απλώς επεξεργάζομαι. Πάμε μας κάνω. Γαμπρέ! Γαμπρέ, είμαι έξω φρενό! Τι έγινε τότε, μήπως σε παρενόχλησε κάποιος, μάνα μου? Ακριβώς όπως το είπες. Μη μάχεσαι. Ο σύλλος της γειτόνισσας. Τώρα που είπες γειτόνισσα, παραδόντα που κάνει γειτόνισσα. Καζανάβα, κάτσε κάτω. Είδες το? Μόλις άκουσε γειτόνισσα, τρέξαν τα ζάλια του. Νίκ, έλα ένα χαρτομάτι πρέπει να σκουπίσεις τα ζάλια σου. Ευχαριστώ, Κωστάκη. Γαμπρέ, θα μου δώσεις σημασία? Ακούω σε τότε μου για όνομα του Θεοπέμπνατο. Ποιος τόλμησε να σε πειράξει? Ο Δήμετρος. Να μου γίνε. Κάθε τρεις και μια φέρνει μου τριαντάφυλλα. Θα το σκοτώσω και ας πάω φυλακή. Κάτσε κάτω, Νίκ Αντεροβγάλτη. Τότε. Τώρα σοβαρά μιλάς. Ναι ρε παιδί μου, φλερτάρει με το παλιό μου, τον και δεν ξέρω τι να κάνω. Λαλείτε να ενδώσει. Δεν το πιστεύω αυτό που άκουσα τώρα. Φτούσου. Ού, φτούσου, οι παινιές του πουζου κιού σου μας αλλάξανε τα φώτα και μας πήραν τα μυαλά. Άντα. Παιδιά, είσαστε όλοι καλά? Εμείς είμαστε. Εσείς πώς πέρασες στο αστυνομικό τμήμα? Φωτίου, βλέπω επρόλαβες τα μανιμάνια. Ενημέρωσες τους πάντες. Εμείς, κυρία Δάκο, κάναμε το καθήκον μας σαν μαθητές και συμπαρασταθήκαμε σας. Και σας ευχαριστώ. Μας κατηγορούσουν εσάς, την καλύτερη καθηγήτρια της Ευρώπης, πώς κάνετε παράνομα φροντιστήρια? Κυρία Δάκο, κάποιος πρέπει να σας εκαρφώσει. Μα δεν έκανα τίποτε παράνομο, παιδιά, για να με καρφώσει κάποιος. Απλώς σε βοηθούσα δύο αδύνατους συμμαθητές σας να βελτιώσουν την επίδοσή τους. Και εξυπακούεται, αφιλοκερδός. Κυρία, εγώ νομίζω ότι εκαρφώσα στην κυρία Χατζη Παπαρίγα.
Παιδιά, το θέμα έληξε. Πάμε παρακάτω. Κύριε Δάκου, πάντως να ξέρετε ότι η τάξη γαμμαδιά είναι στο πλευρό σας. Το ξέρω και σας ευχαριστώ. Αυτόν έλειπε να μην είσαστε. Βρε, για χάρη σας, έχω τύψει να πάω φυλακή. Κυρία Δάκου! Κυρία Δάκου! Φουβανάγια μου, ρε παιδιά, έχασα ο κούσουλα μου. Έχει πολλή πράγματα μέσα, αν ήξερα να μην πιάω. Μωρό μου, μην αγχώνεσαι, κάτι θα βρούμε. Α, να πούμε στον άνθρωπο να μας εξυπηρετήσει. Συγγενή, άσε την κουβέντα και όλα αυτά θα θέλουμε. Σε δίνω να σε εξυπηρετήσω. Θέλουμε να πάρουμε ένα δώρο στα περιφερικά μας. Να σε πληροφορήσω πριν να δεις οτιδήποτε, ότι οι μανάδες μας, δεν ξέρω για τη δική σου ρε φίλε, αλλά οι δικές μας έχουν μια ιδιοτροπία. Πάντι, δεν ενδιαφέρουν τον άνθρωπο τα οικογενειακά μας. Να σε στήσω να πάρουμε κάτι χρήσιμο για το σπίτι. Σας ευχαριστούμε, να το σκεφτούμε λίγο. Ευχαριστώ, γεια. Αν έτσι που ήταν να μας βοηθήσει. Να σου πω, εγώ νομίζω να πιάνω τα δίπλα. Αν τελειώνουμε, να τελειώνουμε, να πάρω τους γονείς μου τα δίπλα. Όχι, πάμπη, διαφωνώ. Τα δίπλα είναι πολλά μοντέρνα. Δεν ταιριάζουν με το χωριάτικο ύφος του πατρικού σου. Ναι, κατάλαβα. Επειδή οι γονείς μου έχουν φούρνο αντί πισίνα μες στην αυλή, σημαίνει ότι έχω χωριάτικο το σπίτι. Και εγώ λουνούμε τα καλοκαίρια έξω, κυρία μου. Στη δοξαμή του κύμου του Λαμπρί. Που ένιχε με χλωρίνη, μάλιστα. Για έξω που τα ψάρκα, δηλαδή. Καλώς τον κολοσσόν την Ρόδ. Να πήγαινε ρε γιγαντά. Χάια. Να μπορεί το πού ζητάς Ευελίνα. Έβρικα Ευελίνα. Δηλαδή επίες πελός και ήρθες αρκόπελος, α. Βρήκα κοκιάκαρε τότε. Ας ακούσεις τερέ του Μάγνα λες κοκιάκαρε, σου σπάσει τα μούτρα σου. Ρε γιαγιά νομίζω ότι είναι μοντέλο. Ου, σκέφτηκα κάτι. Μα σκέφτεσαι κιόλας ρε. Άφησε τώρα να δούμε να απόκοψε ο νους του. Ναι. Αμάτ Καραμαλώρη φωνάζει Δήμετρο να είσαι εσύ. Ναι, κατάλαβα. Άμα φωνάζει Μπλακή να είμαι εγώ. Και γιατί? Πάει καλύτερα εγώ Μπλακή, εσύ Δήμετρο. Έχει δίκιο ρε ο κολοσσός. Ενάχει πλάκα. Είδες κελέ μου ούλονου. Αγάπη, νομίζω να τους πάρουμε κάτι σε ηλεκτρικές συσκευές. Θα είναι ό,τι πρέπει για το μαϊρκό της κυρίας Σταυρούς. Μαϊρκό, άρκεψε και συντυχάνε και σίγουρα κάτι, καρέ μονά μου. Sorry που με παρέσει, ρες. Αμάν, λαλείς ηλεκτρικό είναι μόνο. Κάτι που να λειτουργεί με το ρεύμα, όπως για παράδειγμα το πλυντήριο. Άι, ρε, θέλει πλυντήριο η μάνα μου, ρε. Πλυνείς και μες στον ποταμό. Τι? Τι εύκολα, ρε, μάνα. Πλυντήριο, ψυγείο και τηλεόραση έχω. Ναι, αλλά καπηριέρα και βραστήρα δεν έχουν. Όχι, ρε, έχουν, ρε. Θα τους σκέμπω τούτα, να κάνω χαρά. Τι να πω, η πιθερά μου θα πετάσει που τη χαρά της. Ού, να μπορεί να πετάσει και πετάσει. Πετάσει. Ε, ρε μάνα, χαρτά εδώ, ρε μάνα, χαρτά εδώ. Τι να πω, ορισμένες φορές δεν συνεννοούμαστε. Don't worry, be happy. Πένι, την τροφή των κάτων τρώνε τα κουνελιά. Πένι. Γαρυφαλό στα φύλλη και πονηριά στο μάτι. Η τσέπη πάντα αδιανή, μα η καρδιά γεμάτη. Εγώ πάντως το πρωί είπα να εισκάμω δώρο μια τσουρούδα και ξενίζε να μου τράτησε. Τσουρούδα, εάν είναι δυνατό. Δηλαδή να εισπιάμε καγκαδάρο. Είσαι γαϊδούρη. Μου πελάρες. Να με μελαλείς Αντρούλου, να μελαλείς Άντρεα. Σιγά να με σε πω και Αντρίκο. Μη με προκαλείτε, μη με προκαλείτε. Όχι, σε προκαλώ να παίξουμε όποτε θέλεις. Ωραία. Τι λέτε για αύριο? Αύριο. Ναι. Αύριο θα μαζεύεις την μπάλα από τα δίκτυα. Πάμπη, δεν γίνεται να αργήσω σήμερα. Οι καλεσμένοι μου δεν μπορούν να με περιμένουν. Ήρθαν ειδικά από το εξωτερικό για να μου δώσουν συνέντευξη. Με λάμνεις, ποιο μπορεί? Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η γυναίκα του Βικτόρια. Δεν κατάλαβα, ντρέπεσαι για μένα? Ντρέπομαι για σένα το αντίθετο, γιατί να ντραπώ? Πολύ όμορφη κοπέλα είσαι, καλή κοπέλα είσαι, είσαι μία τάκα. Τι τάκα? Κάνω σου γούζα για να με θέλεις παραπάνω, κουσουλούα μου. Πώς σου φαίνεται ο κοντορεβιθούλης? It's a privilege to be on the show with such a beautiful lady. Oh, David, stop flirting with her. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ελπίζω η Βικτόρια να μην ζηλεύει. Thank you for your compliments. I hope Victoria doesn't get jealous.